Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, ας φύγουμε από τα δυσάρεστα, τα της παιδείας που μας πληγώνουν. Πάμε σε κάτι ευχάριστο, γιατί υπάρχουν και αυτά. Θα δούμε αυτή την ιστορική χθεσινή συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου για τον αγωγό. Θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Κύπρο, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την περιοχή, αλλά και για τον Κύπριο πολίτη. Θα δούμε όμως και κάποια παραδοξότητα που έχει να κάνει με τη συμφωνία αυτή. Τώρα, νομίζω καταλληλότερος δεν μπορούσε να υπάρξει, έτσι, για να μας διαφωτίσει. Έχουμε μαζί μας τον φίλο πάνω απ' όλα, τον δόκτωρα τον Θοδωρή τον Τζακίρη, επίκουρος καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και γραμματέας διεθνών σχέσεων του ΔΥΚΟ. Αγαπητέ μου Τζακίρη μου, Θόδωρε Τζακίρη, σε καλημερίζω. Καλημέρα. Λοιπόν, θέλουμε τα φώτα σου. Θέλουμε να δούμε γιατί, επειδή όλοι λένε ιστορική συμφωνία, ιστορική από εδώ, ιστορική από εκεί, γιατί είναι ιστορική συμφωνία αυτή για την Κύπρο? Ιστορική γιατί θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει η πρώτη ουσιαστική δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να μεταξελθεί σε εξαγωγό φυσικού αερίου. Είναι σημαντική η συμφωνία αυτή και ιστορικού χαρακτήρα, διότι αποδεικνύει σε όλους ότι παρά τις τουρκικές πιέσεις και τις τουρκικές επιθέσεις και τους τουρκικούς εκβιασμούς και εκείνους οι οποίοι είναι έτοιμοι στο ιστορικό πολιτικό σχέσιο να τους αξιοποιήσουν αυτού για να υποχωρήσουν, ότι αν ακολουθήσεις μια πολιτική ανάσχεσης και αποτροπής της Τουρκίας, παρότι υπέστη με μεγάλη ζημιά με τη Σουπιά το Φεβρουάριο και την επαρεμπόδιση της γεώτρησης της Έννη, μπορείς να φέρεις αποτελέσματα. Τώρα, αυτά δεν είναι τα τελικά αποτελέσματα. Αυτό ήθελα, ναι. Είναι ένα πλαίσιο θετικό μέσα στο οποίο θα κινηθούν εμπορικά οι εταιρείες με την υποβοήθηση των κρατών προκειμένου να κάνουν την ουσία. Και η ουσία είναι η εξής. Η ουσία είναι να υπάρξει εμπορικό συμβόλαιο πόλης φυσικού αερίου, άνευ του οποίου διακυβερνητικές συμφωνίες θα παραμείνουν κενό γράμμα. Υπάρχουν πάρα πολλές διακυβερνητικές συμφωνίες στην ιστορία των αγωγών και στην ιστορία της γεωπολιτικής της περιοχής και της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης που έχουν υπογραφεί και δεν έχουν καταλήξει πουθενά, διότι πολύ απλά μείνανε κενές εμπορικού περιεχομένου. Ναι. Το εμπορικό περιεχόμενο για να σταθεί πρέπει να μπορεί να σταθεί από μόνο του. Να είναι οι τιμές σωστές, να είναι σωστή διαπραγμάτευση, να μπορεί να προχωρήσει. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο τώρα, έτσι. Αυτό είναι το παράλληλο στάδιο. Απαράλληλο, μάλιστα. Είναι το παράλληλο στάδιο και αφορά μια συμφωνία αρχική, η οποία η κυβέρνηση ενημέρωσε τα κόμματα και τους εμπειρογνώμονες της ενεργειακής πολιτικής που μας κάλεσε ο κύριος Λακκοτρύπης, κύριος Χειμώνας μάλλον, ως συνέχεια της συνάντησης των πολιτικών αρχηγών στο Εθνικό Συμβούλιο στις αρχές Αυγούστου, που μας ενημέρωσαν ότι η ΕΕΚ έχει επιτύχει την διαπραγμάτευση μιας αρχικής συμφωνίας, μιας συμφωνίας κυριών, όπως μας υπόθηκε, με τις εταιρείες οι οποίες ελέγχουν την δυναμικότητα υγροποίησης από το τερματικό ΙΤΚΟ στην Αίγυπτο. Αλλά, και εδώ είναι το αλλά, χωρίς να έχουμε βεβαίως λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμφωνία και για το πώς ακριβώς μπορεί να δομηθεί, μας υπόθηκε ότι υπάρχει ταυτόχρονα η άλλη προϋπόθεση για να γίνει η εμπορική συμφωνία, αυτή είναι η υπογραφή η εμπορική συμφωνία, που είναι η αναδιαπραγμάτευση της αρχικής σύμβασης του 2008. Και εδώ είναι ακριβώς που αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα, εγώ θυμάμαι εσύ εδώ από αυτή την εκπομπή πριν από πολύ πολύ καιρό, μπορεί και 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχες πει πως όταν αποκτήσει η γεωπολιτική διάσταση η ανακάλυψη των υδρογόνων Θράκων, τότε είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση. Πλέον μπαίνουμε σε μια φάση ουσίας. Ναι. Από τη στιγμή κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν, η αναδιαπραγμάτευση του 2008, η οποία είχε καταστεί αναπόφευκτη και λόγω των καμπουλετών καθυστερήσεων, γιατί η κυβέρνηση ακολουθούσε μια πολιτική του περίμενε να δούμε τι θα βρούμε ή περίμενε. Αυτή η πολιτική απέτυχε. Και η Σουπιά νομίζω ότι την ξύπνησε. Το επεισόδιο με την Έννη νομίζω ότι την ξύπνησε και τώρα προσπαθεί να τρέξει τις εξελίξεις και είναι σημαντικό ότι επί προϋποθέσεις, χτίζοντας μέσω διαφάνειας και συνεχής ενημέρωσης ένα κλίμα εθνικής συνένεσης, τα πλήστα κόμματα θα τη στηρίξουν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί το ζήτημα είναι εθνικό, έτσι, πάνω απ' όλα. Και αρχίζει και καταλαβαίνει, πιστεύω έχει καταλάβει και η ίδια, αυτό που λέγαμε πολλά χρόνια, ότι είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας. Δεν είναι μια πόρτα την οποία μπαίνεις και βγαίνεις όποτε θες. Και αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, όσο η Αίγυπτος ανακαλύπτει περισσότερο φυσικό αέριο και όσο η Αίγυπτος πλέον καθίζεται σιγά σιγά και η ίδια εξαγωγική, πριν από μια εβδομάδα αποφασίστηκε ότι το άλλο τερματικό, το οποίο επίσης μάζευε σκόνη εδώ και τόσα χρόνια, θα αρχίσει να εξάγει μικρές ποσότητες. Ναι. Το καταπέτσι της Έννη, ένα κομμάτι του ζόρ δηλαδή, πηγαίνει για εξαγωγή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι σου δείχνει ότι μία ακόμα, δύο ακόμα ανακαλύψεις να έχει η Αίγυπτος. Εάν εμείς καθυστερήσουμε ή χάσουμε το παράθυρο αυτό, έτσι. Γιατί να εισάγει από την Κύπρο ή το Ισραήλ αέριο τη στιγμή που έχει το δικό της. Τώρα, αγαπητέ μου, κυρία καθηγητά, σε όλο αυτό το πολύ θετικό κλίμα, η απαρχή μιας θετικής εξέλιξης,
τι μπορεί, ποια ενέργεια της Τουρκίας μπορεί να μας το χαλάσει όλο αυτό το σκηνικό. Μπορεί να γίνει κάτι από την Τουρκία που μπορεί να χαλάσει αυτή η ιστορία. Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή και λόγω της τεράστιας οικονομικής κατάστασης, του προβλήματος του οικονομικού το οποίο έχει και της γεωπολιτικής τριβής, γιατί δεν είναι σύγκρουση ακόμα τουλάχιστον, με τις ΗΠΑ μπορεί να αναλάβει μια δραστηριότητα αντίστοιχη με αυτή που επέτυχε εναντίον της ΕΝΗ, εναντίον της ExxonMobil. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά απομακρυσμένο σενάριο. Πρώτον. Δεύτερον, παρά το γεγονός ότι εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ζήτημα χρόνου να προχωρήσει σε γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, είτε την κατεχόμενη είτε την οριοθετημένη, δεν θεωρώ ότι αυτό θα συμβεί μέσα στους επόμενους ένα ή δύο τρεις μήνες. Δεν έχει ακόμα την ικανότητα και τη γνώση και το στελεχειακό δυναμικό για να το κάνει. Εδώ πέρα είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουν, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, γίνει κάποιες κινήσεις παρασκηνιακές, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι οποίες έχουν δυσκολέψει την Τουρκία στην προσπάθειά της να βρει διεθνές προσωπικό για να προχωρήσει στις γεωτρήσεις. Θα προχωρήσει στις γεωτρήσεις, αλλά σε πρώτη φάση θα προχωρήσει στις γεωτρήσεις εντός των τουρκικών υδάτων. Όχι εντός της Κυπριακής ΑΟΣ και ακόμα νομίζω και εντός της κατεχόμενης Κυπριακής ΑΟΣ. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από το τι θα βρει η Exxon, αν βρει η Exxon, από το τις γεωτρήσεις της Total, τις οποίες δεν θα μπορούν να εμποδίσουν, και κατά πόσο βεβαίως θα υπάρχει ουσιαστική πτυχή, θα υπάρξει πρόοδος στην αμυντική διάσταση όλης αυτής της υπόθεσης. Και η αμυντική διάσταση αυτή είναι η ανάγκη της Κύπρου να καταλάβει ότι είναι νησί, γιατί στο αμυντικό της δόγμα δεν έχει καταλάβει ότι είναι νησί, ότι πρέπει να αποκτήσει εθνική φρουρά ικανότητες προβολής αεροναυτικής ισχύως και υποδομές οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη, ναυτικές υποδομές πρώτα απ' όλα, στα κράτη τα οποία έχουν συμφέροντα στην περιοχή, τα κράτη τα οποία είναι στην τετραμερή, κράτη όπως είναι το Ισραήλ, το οποίο έχει δηλώσει ενδιαφέρον για ένα λιμένα μεταστάθμευσης που βοηθάει πολύ, και την Αίγυπτο σε αυτό, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της Γάζας και τον περιορισμό της ικανότητας της Χαμάς, η οποία είναι το αγαπημένο παιδί του κ. Ερντογκάν. Οπότε υπάρχει και αυτή η διάσταση πολύ σημαντική για να φανεί ότι εδώ πέρα υπάρχει μια αποτρεπτική δυνατότητα ναυτική, στην οποία σιγά σιγά θα πρέπει να συμβάλλει και η ίδια η Κύπρος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια. Αλλά πρέπει να προοπτική αυτό, έτσι, και πρέπει να είναι και στους στόχους μέσα. Είναι απαραίτητο. Πώς θα επιβιώσει ένα νησί γεωπολιτικά χωρίς να έχει ναυτικό. Σωστό. Πες μου κάτι τώρα. Επειδή διαβάζοντας και τη συμφωνία, αλλά και γενικότερα ξέροντας τα πράγματα, έχουμε μια πολύ μεγάλη παραδοξότητα εδώ πέρα. Έτσι. Πουλάει ο ένας, αγοράζει ο ίδιος. Έτσι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει νομίζω τώρα. Ή δεν ξέρω, συμβαίνει αυτό. Σπάνιο. Δηλαδή αυτός που πουλάει αγοράζει κιόλας εδώ στην περίπτωσή μας. Είναι σπάνιο. Σπάνιο. Είναι σπάνιο. Πουλάει σέλ, αγοράζει σέλ. Ακόμα και όταν μιλάμε για εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύσκολα αυτό θα το δεις σε εκείνον που θα δεις τον παραγωγό, την κρατική εταιρεία ή την ιδιωτική εταιρεία η οποία παράγει, να έχει μερίδιο ελέγχου επί της υποδομής εξαγωγής. Αλλά δεν θα δεις την BP να πουλάει στην BP. Αυτό πώς γίνεται τώρα, πώς γίνεται. Θα δεις τη Shell να πουλάει στη Shell. Τώρα πώς γίνεται αυτό, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να λειτουργήσει. Το ζήτημα είναι ότι εντός ευρωπαϊκού δικαίου αυτό το πράγμα θα είχε ενδεχομένως προβλήματα, διότι είναι παράδοξο. Και όταν λέμε παράδοξο, ένας διπλωματικός όρος να λέμε ότι είναι προβληματικό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά επειδή είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και επειδή οι ποσότητες ακόμα είναι μικρές, δεν θα έχουν κάποιο ζήτημα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και είναι και εξαγωγικός αγωγός, δεν είναι εισαγωγικός αγωγός για να πούμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Το άλλο το οποίο είναι προβληματικό για τη ΣΕΛ, είναι προβληματικό για την υπόθεση αυτή, είναι πως η ΣΕΛ, επειδή ακριβώς ελέγχει τα κόστη και από τη μία και από την άλλη πλευρά του κύκλου παραγωγής, υγροποίησης, εξαγωγής, μπορεί να κερδίσει για τον εαυτό της την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Το ζήτημα είναι εκείνοι που διαπραγματεύονται από την πλευρά μας, τι θα διασφαλίσουν για μας. Δεδομένου ότι η αναδιαπραγμάτευση έχει ξεκινήσει, ήταν αναπόφευκτη, ήταν δεδομένη, μπορεί και πρέπει να διορθώσει πολλά από τα προβλήματα της αρχικής σύμβασης του 2008 που είχε υπογραφεί η ΕΠΙΑΚΕΛ, η οποία ήταν πολύ προβληματική σε πολλά σημεία μέσα. Είχε το καλό ότι ήταν 65-35 τα έσοδα. Αλλά αυτά τα έσοδα θα ήταν θεωρητικά, αν δεν ελέγχεις εσύ το συμβόλαιο. Και υπάρχουν και διάφορα άλλα θέματα στα οποία η κυβέρνηση έκανε λόγο, τα οποία ήταν γνωστά σε όποιους είχαν διαβάσει τη συμφωνία αυτή, γνωστά εδώ και 3-4 χρόνια γνωστά, τα οποία η κυβέρνηση έχει την ικανότητα και η διαπραγματευτική της ομάδα να τα διορθώσει. Οπότε δεν είναι μόνο τα ποσοστά τα οποία έχουν σημασία. Έχουν και τα ποσοστά σημασία. Έχουν και αυτά σίγουρα. Σημασία, γιατί από εκεί εξαρτάται τα έσοδά μας σε τελική ανάγκη. Και όχι τώρα, για 18 χρόνια. Αλλά έχει σημασία και ποιος ελέγχει τον συμβόλαιο, ώστε αυτή τη φορά να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις, γιατί οι εταιρείες έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ
στις υποχρεώσεις τους, σε ό,τι αφορά την κατάθεση των σχεδίων, τις φάσεις ανάπτυξης του πεδίου, οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Αυτό είναι γεγονός. Έχουμε αργήσει, έχουμε χάσει 3,5 χρόνια. Πες μου κάτι τελευταίο, αγαπητέ μου, κύριε Τσακίρη. Απλά τώρα για τον κόσμο μας ακούει, μας παρακολουθεί. Για τον Κύπριο πολίτη, όλο αυτό τι μπορεί να σημαίνει, πώς μεταφράζεται? Αυτό μεταφράζεται στο ότι πρώτα απ' όλα, μέχρι το, αν πάνε όλα καλά τα πράγματα και πρώτο Θεός τελειώσουν μια διαπραγμάτευση και υπογράψουν την εμπορική συμφωνία έως το τέλος του έτους, σε 3,5 χρόνια από αυτό το σημείο θα έχουμε φυσικό αέριο προς εξαγωγή. Παράλληλα με αυτό και πριν από αυτό, επειδή ακριβώς ήδη αρχίζει και μαζεύεται φυσικό αέριο στην περιοχή προς εξαγωγή, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και ίσως ενδεχομένως συνδεόμενο με την Αφροδίτη, η αεριοποίηση της κυπριακής οικονομίας. Το οποίο πάρα πολύ σημαντικό είναι του ενεργειακού συστήματος. Πρέπει να φέρουμε φυσικό αέριο για εσωτερική κατανάλωση πρώτα απ' όλα. Αυτό θα καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τα έσοδα θα αρχίσουν μετά το 2023-2024 και τα ουσιαστικά 3-4 χρόνια μετά. Διότι στην αρχή, από τα 100 ευρώ από ένα μετρικό τόνο το οποίο πουλάς, παραδείγματος χάρη, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που και αυτό είναι κομμάτι της αναδιαπραγμάτευσης, το μεγαλύτερο θα πάει για να πιάσει η εταιρεία πίσω τα έξοδά της. Και επίσης, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της αναδιαπραγμάτευσης είναι τι ακριβώς θεωρείται έξοδο, κύριε, διότι ό,τι αναγνωρίζουμε εμείς ως έξοδο, τα κρατάνε αυτοί από τα έσοδα. Οπότε μειώνονται τα δικά μας έσοδα σε βάθος χρόνου. Η πρώτη και άμεση ωφέλεια για τον Κύπρο πολίτη είναι η εντός της Κύπρου χρησιμοποίηση. Και αυτό επειδή παρά τις καθυστερήσεις υπάρχουν πλέον κονδύλια, έχουν διασφαλιστεί εδώ και ένα χρόνο κονδύλια από το Connect Europe Facility, που είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό όργανο για τις ενεργειακές υποδομές. Αυτά είναι σημαντικά όμως για την υποδομή εισαγωγής φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτό πρέπει να προχωρήσει τόσο το δυνατόν συντομότερο. Μπορεί να περιμένουμε άλλα 3-4 χρόνια. Κάθε χρόνο που περιμένουμε, πέραν του ότι πλέον έχουμε χάσει τους στόχους των ΑΠΕ και πολύ πιθανό να φάμε και πρόστιμο, ναι, το οποίο θα το πληρώσουμε όλοι μας, ναι, μέσα από το λογαριασμό της ΑΕΚ για τη μην επίτευξη των στόχων ΑΠΕ και των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η αεριοποίηση του συστήματος του ενεργειακού της Κύπρου, όχι καθ' ολοκληρία, εν μέρη, σημαίνει μείωση του ρεύματος, μείωση των ρήπων, μείωση των προστήμων και νέες δουλειές. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Θέσεις εργασίας. Νέες δουλειές. Ειδικά στο κομμάτι των υποδομών που θα κατασκευαστούν, την εμπορία ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μαζί. Είναι αγορά εργασίας. Είναι ένα σημαντικό άνοιγμα της αγοράς εργασίας, το οποίο το προανήγγυλαν πολύ με την Πανοκρουσίες πριν από πολλά χρόνια. Εάν είχαμε αξιοποιήσει την εμπορική ευκαιρία της Αιγύπτου, την οποία ενδεχομένως να θυμάστε ότι το είχαμε κουβεντιάσει. Φώναζα από το 2016 περίπου ότι είναι η μοναδική μας. Αφήστε την Ιορδανία, τους Αγωγούς κτλ. Για την Αφροδίτη, αυτό που έχει σημασία είναι η Αίγυπτος. Αυτό υπάρχει ως εμπορική ευκαιρία από τα τέλη 2015-2016. Όταν το Γενάρη του 2016 η κυβέρνηση έφερε τη ΣΕΛ, μου είπε ότι είναι θετικό, πρέπει να προχωρήσει. Δυστυχώς περάσανε σχεδόν 3 χρόνια για να φτάσουμε στο προσχέδιο του προσχεδίου. Τι να κάνουμε, είμαστε λίγο μια άλλη έτσι δραστηριοτήτων, με καθυστερήσεις λειτουργούμε πάντα και χάνουμε πολλές φορές και το δρόμο. Αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, για την παρουσία σου και όποτε είσαι εδώ, πάντα έτσι γινόμαστε και εμείς σοφότεροι. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα. Λοιπόν, τώρα